παραβιάσει την τουλάπα τη Κατερίνα Στικούδη για να πάρει κάποιο μπλουζάκι που θα έχει πάνω του το άρωμα τη έξι τραγουδίστρια, έχει κάποια λογική. Να παραβιάσει όμω τον προσωπικό τη λογαριασμό στο Twitter για να στείλει μηνύματα που δεν μπορεί κανεί να διαβάσει, αυτό ούτε και η ίδια μπόρεσε να το καταλάβει. Δεν μπορούσε να ανοίξει να δει κάτι. Δεν υπήρχε κάτι. Υπήρχε κάτι περίεργο, έγραφε μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, περίεργη, αλλά δεν είχε εικόνα. Δεν μπορούσες να δεις κάτι, ούτε βίντεο μπορούσες να δεις, τίποτα, γράμματα περίεργα. Εγώ πλέον δεν καταλαβαίνω το λόγο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι κερδίζει κάποιος για να κάνει κάτι τέτοιο. Ένα Στικούδη κοιμόταν, οι hackers είχαν πιάσει δουλειά. Ξύπνησα το πρωί κανονικά και συνειδητοποίησα ότι με ένα μαγικό τρόπο, καθώς κοιμόμουν, είχα στείλει direct message σε πάρα πολλούς followers μου. Όχι τίποτα άλλο, φανταστείτε μόνο την απογοήτευση όλων εκείνων που νόμιζαν ότι πήραν μήνυμα από τη Στικούδη, αλλά τελικά αποδείχτηκε άνθρακας. Ήταν και πολύ. Το μήνυμα που μου έστειλε κάποιος ότι λέει τι ακριβώς γράφεις, δεν καταλαβαίνω. Είναι άκυρο αυτό το μήνυμα και μπήκα μετά στο direct message να δω τι ακριβώς έχει γίνει και μόλις είδα ότι έχω στείλει περίπου 1000 μηνύματα, νομίζω, δεν θυμάμαι, συνειδητοποίησα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Αυτό γενικά συμβαίνει συχνά πυκνά και όσον αφορά τα fake profile, ο κόσμος θα πρέπει να προσέχει τις απομιμήσεις, γιατί είναι πολύ άδικο να χρησιμοποιεί κάποιος την φωτογραφία σου, το όνομά σου και να μιλάει με κόσμο χωρίς να το γνωρίζεις καν. Γιατί το αυθεντικό με την απομίμηση έχει διαφορά.